μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Μπαγκουή από τους αντάρτες και τη φυγή του Προέδρου της χώρας Φρανσουά Μποζιζέ κατά Κονγκό, γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα. Η Γαλλία και αρκετές αφρικανικές χώρες δεν αναγνωρίζουν την κατάληψη της εξουσίας από τους αντάρτες. Τη βαθιά τους ανησυχία εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ηγέτης του συνασπισμού των ανταρτών Σελέκα δήλωσε ότι επιθυμεί την ειρήνη και υποσχέθηκε τη διεξαγωγή εκλογών μέσα σε 3 χρόνια. Επίσης εξέφρασε την πρόθεση να διατηρηθεί η υπάρχουσα κυβέρνηση της χώρας. Διαφορετική η στάση της Κίνας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα του θα εργαστεί για την επαναφορά της σταθερότητας. Ελπίζουμε οι αντιμαχόμενες πλευρές στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να επικεντρωθούν στο συμφέρον της χώρας τους και να συμβάνουν στην επαναφορά της σταθερότητας, της ενότητας και της ανάπτυξης το συντομότερο δυνατόν. Η Κίνα με την διεθνή κοινότητα θα συμβάλλει στην επαναφορά της ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα. Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 13 Νοτιοαφρικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους αντάρτες στην πρωτεύουσα Μπαγκουή. Η Νότια Αφρική είχε στείλει δύναμη 200 ανδρών για να εμποδίσει τους αντάρτες να καταλάβουν την εξουσία. Ο ηγέτης των ανταρτών, Μισελ Τσοτόντια, δήλωσε ότι θα σεβαστούν την ειρηνευτική συμφωνία που είχε συναυτεί με τον πρόεδρο της χώρας τον Ιανουάριο.